Εγώ για τη συντομία του χρόνου. Κύριε Παπά, έχετε το λόγο εκ μέρους της Χρυσής Αυγής ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα προηγουμένως από το κλειστό κύκλωμα της τηλεόρασης και προς άρσην οποιασδήποτε παρεξηγήσεως κατέβηκα από το γραφείο για να τοποθετηθώ, διότι είναι γνωστή η τακτική της ανυπάρτου, θα έλεγα, το εισπράττει και ο κόσμος αυτός και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ως αντιπολίτευσης, να καταγγέλει τη Χρυσή Αυγή ως ουρά του ΣΥΡΙΖΑ και να ξυπνούν τα αντιαριστερά, ας το πούμε έτσι, αντανακλαστικά των ψηφοφόρων της. Ξεχνώντας ότι είναι το ίδιο κόμμα που τον περασμένο Αύγουστο ψήφισε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο, το κακώς λεγόμενο αριστερό μνημόνιο, διότι δεν είναι αριστερό, είναι ένα μνημόνιο όμοιο με τα άλλα δύο μνημόνια, τα δεξιά, που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και οι διάφορες προηγούμενες συγκυβερνήσεις. Είναι και αυτό λοιπόν μνημόνιο και της δεξιάς και της αριστεράς. Είστε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, συνυπεύθυνοι. Υπήρχε κάποτε εδώ ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, παλαιός, συγχωρεμένος, που έλεγε δεν έχετε δικαίωμα να ομιλείτε. Θα επαναλάβω τα λόγια του. Δεν έχετε δικαίωμα να ομιλείτε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και συντόμως, επειδή είστε ένα κόμμα το οποίο καταραίει, θα καταλάβετε ότι η τακτική που ακολουθείτε, δηλαδή να γινόσαστε εσείς ουρά του ΣΥΡΙΖΑ και όχι οι εθνικιστές της Χρυσής Αυγής, θα σας θέσουν μια για πάντα στο περιθώριο. Είναι το κόμμα αυτό, όπως και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συρρυκνώθηκε μετά την οικονομική κρίση και το μνημόνιο, είναι το κόμμα αυτό που μέλει να συρρυκνωθεί και αυτό. Αυτό για να κλείσουμε λοιπόν οποιαδήποτε παρεξήγηση. Εμείς στην, θα έλεγα, στημένη αντιπαράθεση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας και της προτάσεως περί αντισταγματικότητος, τοποθετούμεθα και λέμε ότι ναι μεν είναι πράξεις οι οποίες κακώς έρχονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς όμως το Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή έχει παίζει ένα ρόλο διακοσμητικό. Υποτίθεται ότι είναι η νομοθετική εξουσία και υποτίθεται ότι εμείς νομοθετούμε και ο βουλευτής ψηφίζει κατά βούληση, πράγμα το οποίο δεν γίνεται, ούτε κατά βούληση ψηφίζει ο βουλευτής. Ο βουλευτής ψηφίζει ως πρόβατο στο μαντρί, ό,τι πει η κομματική ηγεσία, και εφόσον υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κοινοβουλευτική πλειοψηφία εκ μέρους της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, των δύο κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, ό,τι και να φέρνετε θα το περνάτε. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να καταγγέλουμε αυτές τις ανομίες. Αυτός είναι και ο ρόλος του εθνικιστικού κινήματος. Και να πω, κύριε Πρόεδρε, σε αυτή λοιπόν τη στημένη αντιπαράθεση, εμείς θα ψηφίσουμε παρόν. Δεν συμμετέχουμε.